ο κύριος Μανιάδης, δημοτικός σύμβουλος. Η κύριε Ζελεκίνη, αντιδήμαρχος οικονομικών. Εγώ θα το αναφέρω πολύ συγγνώμη, σειρά προσελεύσεως, για να μην είχαμε κάποια παρεξήγηση. Ο κύριος Σκύλιας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ομελιωτών. Η κυρία Ρίγου, αντιδήμαρχος του Διευθυντικού Κυβέρνησης. Ο κύριος Ελευθερίου Μάνος, αντιδήμαρχος Παιδείας. Η κυρία Διανέλου, εκδεγραμματέας του Συλλόγου Θεσσαλών. Ο κύριος Παπαδιώτη, δημοτικός σύμβουλος. Ο κύριος Παπαθανασίου, τέος υπουργός οικονομικών. Ο κύριος Μπάστας, αντιδήμαρχος καθαριότητας. Ο κύριος Μπάστας, δημοτικός σύμβουλος. Η κυρία Φιλοπόλου, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής. Και την Επονήσια, φυσικά είναι η μέρα μας. Ο κύριος Αβιτσάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Παιδεσίου Γαλατσίου. Ο κύριος Ταρισάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Γαλατσίου. Ο κύριος Μακανάρης, δημοτικός σύμβουλος. Ο κύριος Βιτσίκη Κομό, δημοτικός σύμβουλος. Ο κύριος Οικονόμου Γιάννης, πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής του Πασέκη Ένωσης. Η κυρία Ζέβα, δημοτική σύμβουλος και υποψήφια δήμαρχος. Η κυρία Κούρα Κουσίνα, γραμματέας τοπικής Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του δήμαρχος. Ο κύριος Νίκου Κώστας, πρόεδρος τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γιώργος Κουσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος. Ο κύριος Κίτσος Σπύρος, πρόεδρος εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολιτιστικού Άνω Γαλατσίου. Ο κύριος Ραφάκος Μανώλης, πρώην πρόεδρος δήμαρχος, συγγνώμη, και ο κύριος Παπαγιονίδης, πρόεδρος του ΠΑΣ Γαλάτσι. Είναι ο κύριος Κουσαίτης, συγγνώμη, δεν σας είδα, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτιστικού. Αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου Πελοποννησίων Γαλατσίου, είναι τιμή και χαρά που παρευρίσκεστε εδώ μαζί μας για την κοπή της πίτας μας και για ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά που διανύουμε. Για εμάς είναι ιδιαίτερη χαρά, διότι φέτος είναι η πρώτη φορά που κόβουμε την πίτα στο νέο αυτό χώρο, ο οποίος είναι πιο λειτουργικός από τον παλιό και εξυπηρετεί απολύτως τις ανάγκες μας. Όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, είσαστε για εμάς εκλεκτοί και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον πανοσιολογιότατο πατέρα την αγόρα, τον δήμαρχο της πόλης, κύριο Γιώργο Μαρκόπουλο, τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, τους αντιδημάρχους, τους προέδρους των νομικών προσώπων του Δήμου, την πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού, δεν έχει έρθει, εντάξει, το χαμένο μου έχει πει θα έρθει, τους δημοτικούς συμβούλους και πρώην αντιδημάρχους, τους φίλους προέδρους και εκπροσώπους των πολιτιστικών και αθλητικών φορέων, όπως και πολιτικών φορέων της πόλης μας. Τον τοπικό τύπο, την εφημερίδα Γραμμή και το Σπύρο Κοτζήμα και τους φωτογράφους μας, Κυριάκο Μπούρα και Ηλία Ηλιόπουλου. Πολύ σου ξέρετε. Το 2019 να αποτελέσει πραγματικά μια ευτυχισμένη και δημιουργική χρονιά για εσάς και τις οικογένειές σας, χωρίς φόβο και ανασφάλειες, και να φέρει γαλήνη στις ψυχές μας. Θα αναφερθώ εν συντομία στις μελλοντικές δραστηριότητες μας. Την επόμενη Κυριακή, 20 του Γενάρη, το μεσημέρι, 1 η ώρα, έχουμε τον ετήσιο χορό μας στο κέντρο Γοργόνα, στη Χαλκιδόνα, αίθουσα 500 ατόμων, με καλό μενού και καλή μουσική από τον Γαλατσιώτη, να τον πω, τον Θεόφιλο, με το συγκρότημά του και ακούσματα από όλη την Ελλάδα. Είναι μεσημέρι και σας καλούμε οικογενειακά να γιορτάσουμε μαζί τη νέα χρονιά. Στις 3 Φεβρουαρίου θα έχουμε αιμοδοσία για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου που διατηρούμε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα και όσοι μπορείτε, ελάτε να μας βοηθήσετε.
Τον Φεβρουάριο προγραμματίζουμε επίσκεψη στον εξαιρετικό χώρο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ξεναγό, μεταφορά με πούλμα από τα γραφεία μας και θα καταλήξουμε για φαγητό στις παρακείμενες ταβέρνες στις Διζηφιές. Και γλέπουμε. Την Άνοιξη επίσης προγραμματίζουμε εκδρομή στη Βόρεια Ελλάδα. Ορφανώς θα είναι ή διήμερη ή τριήμερη. Το καλοκαίρι θα έχουμε αφιέρωμα στον ποιητή και στιχουργό τον πατριώτη μας, τον Νίκο τον Κάτσο, με εξαιρετικά τραγούδια. Η κοινωνική προσφορά του συλλόγου μας. Είμαστε αλληλέγγυοι στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας και σε συνεργασία με την Εκκλησία και τον άξιο ιερωμένο πατέρα Αθηναγόρα, βοηθάμε και προσφέρουμε όσο μπορούμε, όπως πράξαμε και στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας της Αττικής το 2017. Πήγαμε αρκετά χρήσιμα πράγματα και πολύ έγκαιρα και πιάσανε τόπο πραγματικά. Ήμασταν την επόμενη μέρα από την πλημμύρα εκεί με δύο αυτοκίνητα. Στον Σύλλογο έχουμε πολλές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, χορούς παραδοσιακούς από όλη την Ελλάδα, Λάτιν, Ευρωπαϊκούς, Ελληνικούς λαϊκούς, θέατρο, τάιτσι και μουσική, που στόχο έχουν να προσφέρουν δημιουργική απασχόληση και να αναδεικνύονται τα ταλέντα μελών και φίλων μας. Επειδή φέτος είναι χρονιά εκλογών, ευχόμαστε σε όσους έχουν αποφασίσει να διεκδικήσουν μία θέση στο Δήμο μας, να έχουν επιτυχία, να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία για το καλό των πολιτών μας και για την πρόοδο του Δήμου μας. Ζητάμε να τιμάτε τον πολιτισμό και τους φορείς του όλους με την δέουσα αντιμετώπιση. Ως ενεργοί πολίτες του Γαλατσίου, μας ενδιαφέρει η πόλη μας, η εικόνα της, το πράσινο, η καθαριότητα και γενικά οι συνθήκες διαβίωσής μας. Θα είμαστε στο πλευρό της εκάστοτε διοίκησης του Δήμου, θα είμαστε ενοχλητικοί και απέναντι σε κάθε κακό και στραβό και επενετική και αρρωγή σε κάθε καλό. Για τους πολιτευτές μας της κεντρικής πολιτικής κοινής που παρευρίσκονται εδώ μαζί μας, ευχόμαστε καλή επιτυχία και να τους βλέπουμε πιο συχνά στην πόλη μας και μετά τις εκλογές. Κύριε Υπουργέ. Τέλος, να πω ότι βασική πηγή εσόδων για τη λειτουργία του Συλλόγου μας είναι οι συνδρομές των μελών μας, τα 5 ευρώ ετησίως, και επίσης έχουμε και αναμνηστικές κούπες στην είσοδο που μπορείτε να παίρνετε όταν φύγετε, με την προσωπογραφία του αρχιστράτηγου της Επανάστασης του Θόδωρου Κολοκοτρώνη και δίπλα του χάρτη της Πελοποννήσου. Είναι για ενίσχυση του Συλλόγου μας. Δεν είπες πως το κάνει. Εύχομαι σε όλους. Χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία και πολλά χαμόγελα. Ευχαριστώ. Καλό τον πατέρα Αθηναγόρα για τις παραδοσίες.